Θα ήθελα για το υπόλοιπο της ώρας που μας απομένει να μιλήσουμε για την έννοια της υπακοής. Πανεπιστήμιο του Yale 1961. Ο ερευνητής Stanley Milgram καλεί υποψηφίους εθελοντές να συμμετάσχουν σε ένα πείραμα μνήμης. Τους χωρίζει σε δύο ομάδες, τους δασκάλους και τους μαθητές. Ρόλος των δασκάλων, να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν τις σωστές απαντήσεις, τιμωρώντας κάθε λάθος τους με ηλεκτροσόκ αυξανόμενης έντασης. Αρκετά επώδυνο μέσο. Τι γίνεται όμως αν οι μαθητές κάνουν πολλά λάθη? Η τιμωρία έφτανε το όριο των 450 βολτ και παρά τα ουρλιαχτά των μαθητών, η πλειονότητα των δασκάλων, συγκεκριμένα το 65%, παραμένουν πιστοί στο πείραμα. Απλοί άνθρωποι που ξύπνησαν ένα πρωί για να συμμετάσχουν σε ένα πείραμα ψυχολογίας, καταλήγουν να εκτελούν θανατηφόρας έντασης ηλεκτροσόκ σε έναν άγνωστο. Τη θέση του μαθητή, βέβαια, την παίρνει πάντα ένας ηθοποιός, οπότε πρακτικά δεν υπήρχαν απώλειες. Αυτά για σήμερα. Στις επόμενες διαλέξεις θα αναλύσουμε διεξοδικά την αμφιλεγόμενη μελέτη του Milgram πάνω στο θέμα της υπακοής, όπου θα πρέπει να κάνετε και μια εργασία. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα όλους να κάνετε την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος. Τέλειωσα. Άντε. Όπου πήγε και 11 η ώρα, πρέπει να κοιμηθείς σε λίγο κιόλας, ε. Ανεβάλτε αυτό, εκείνο το. Όχι, όχι, περίμενε, όχι. Αλλά εγώ πάω να απλώσω κανένα ρούχο. Πού τα έχεις? Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με την κυρία Μπότση Αντωνία? Ποιος είναι? Ονομάζομαι Κωνσταντινή Διελευθερία και καλώ από την εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών Fresh Start για μια προσωπική της υπόθεση. Πάλι εσείς? Σας έχω πει χιλιάδες φορές, δεν είναι εδώ. Δεν μένει εδώ. Αυτό το τηλέφωνο έχει δοθεί ως προσωπικό τηλέφωνο επικοινωνίας της. Μήπως έχετε να μας δώσετε κάποιο άλλο τηλέφωνο με το οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί της? Ρεάντε στο διάολο. Κάθε μέρα ίδια ιστορία. Πώς πάει? Ευτυχώς είναι Παρασκευή. Κατά τα άλλα, θέλω να επιδείξω το κενό με δυσλειτουργικό αλεξίπτωτο. Τελευταία μου κλείστα με μια καθαρίστρια που πήρε 10.000 να βάλει το γιο της αποτοξίνωση. Τι να της πω, να μην τον έβαζες? Καθαρίστρια, ε. Τι ζητάει το γραφείο? Θα την κυνηγήσει η ελεημοσύνη, θα κάνουμε. Δεν της είπες να στείλει μια ανυπόγραφη επιστολή? Άντε, παιδιά, αφήστε την παρλά. Για το προσωπικό δάνειο που πήρατε, ανέρχεται στις 22.000 ευρώ. Ναι. Πώς σκοπεύετε να τη διαχειριστείτε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή. Έχω τεράστιο πρόβλημα. Έχω τη γυναίκα μου βαριά άρρωστη και πληρώνω νοσοκομεία, ασφάλειες, ένα σωρό λεφτά. Εδώ και κανένα χρόνο της βρήκαν ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και πρέπει να την πηγαίνουμε στο νοσοκομείο κάθε τρεις και λίγο για μετάγγιση αίματος. Λυπάμαι. Τι να σου πω, κοπέλα μου. Ακούγεσαι νέα. Ελπίζω ο Θεός να σε έχει πάντα καλά και μακριά από τέτοια προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χωρίς να θέλω να ακουστώ απρεπής σε αυτό που περνάτε, αλλά για να γνωρίσει και το γραφείο μας πώς θα κινηθείτε σχετικά με την οφειλή. Κοπέλα μου, όταν το πήρα, μπορούσα με τη δουλειά που έχω πρώτα ο Θεός να το ξεπληρώσω σε 4-5 χρόνια. Τώρα, ό,τι έχω το δίνω για τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ να την αφήσω να πεθάνει για να πληρώσω το δάνειο. Ναι, σας καταλαβαίνω. Περιμένεις, άναψε το. Θα μπορούσα να τη χαζεύω για ώρες. Μην ανησυχείς, Ελευθερία. Με την αξιολόγηση να έρχεται, ίσως στο μέλλον έχουμε άπλετο χρόνο για κάψιμο. Κάθε μήνα έχουμε αξιολόγηση. Ναι, αλλά αυτό το μήνα μιλάνε για μείωση προσωπικού. Πήγε παραπέντε. Και πότε είναι αυτή? Αυτή την επόμενη Παρασκευή, δεν είμαι σίγουρος. Πάω κι εγώ.
Γεια Σόφη. Θα βρεθούμε πιο μετά, ε. Πάμε για κανένα ποτό ή... Μπα, δεν το βλέπω σήμερα. Έχουν να κάνουν και μια εργασία. Χαλαρή σε βλέπω πάντως. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Τι θέμα έχει? Πείραμα Milgram. Κάτσε λίγο, γιατί δεν βρίσκω τον αναπτήρα. Και, τι άλλα? Μίλησα σήμερα με έναν κύριο που με συγκίνησε. Δεν ξέρω. Μου μιλούσε έτσι ωραία, ήρεμα. Χρωστούσε πολλά, αλλά δεν μπορούσε να πληρώσει. Τα έδινε όλα στη γυναίκα του που ήταν άρρωστη. Αυτός τώρα τι κάνει δηλαδή? Δεν πληρώνει. Απλώς όταν βλέπω τέτοιες περιπτώσεις, θα προτείνω μία λύση. Να στείλουν στο γραφείο μία ενυπόγραφη επιστολή με το πρόβλημά τους. Μήπως και χαμηλώσουμε το επιτόκιο. Κάτι. Δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Λοιπόν, πρέπει να σ' αφήσω. Okay, ελευθερία μου. Φιλάκια. Φιλιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η Ελευθερία, θα ακούσω την πρώτη σου κλήση σήμερα. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Να σου πω, η αξιολόγηση τελικά είναι την Παρασκευή που μας έρχεται ή την επόμενη? Αυτή. Σκατά, με είδε που ήρθα αργοπορημένη. Εντάξει, 4 λεπτά, ηρέμησε. Παρακαλώ. Καλημέρα, Μπούκας. Ο κύριος Μπούκας. Όχι, ποιος τον ζητεί? Ονομάζομαι Κωνσταντινίδη Ελευθερία και καλώ από την εταιρεία ενημέρωση οφειλετών Φρεστάρ για μια προσωπική του υπόθεση. Μισό λεπτό. Βεβαίως. Από Παρακαλώ. Γεια σας. Ονομάζομαι Κωνσταντινίδη Ελευθερία και καλώ από την εταιρεία. Για το δάνειο που έχω πάρει, με έχετε ξανακαλέσει. Για μια υποχρέωση 13.000 με την τράπεζα. Ναι, γνωρίζω πολύ καλά την υποχρέωση. Έχει σημειωθεί μια συνέπεια καταθέσεων το τελευταίο δίμηνο σχετικά με την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου. Έχει μειωθεί ο μισθός μου και αδυνατόν να αποπληρώσω, έτσι όπως λέτε. Μάλιστα. Και πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε το πρόβλημα? Όπως ξέρετε, επαγγέλνω βοηθός φαρμακοποιού. Τώρα ο μισθός μου με φτάνει ίσα-ίσα να τα βγάζουμε πέρα με τη γυναίκα μου. Πρότεινε του μια προσημείωση. Ναι, και. Και είμαι 62 χρονών, δεν με βλέπω να παίρνω αύξηση. Αντιλαμβάνομαι ότι λόγω των ηλικιακών σας κριτηρίων ενδέχεται να μην αλλάξει κατάσταση στο εισόδημά σας. Μάλλον δύσκολο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Στην περίπτωση αυτή, το γραφείο μας θα μπορούσε να σας προτείνει μια λύση, να σας βοηθήσει. Θα μπορούσαμε να σας προτείνουμε μια χαμηλότερη δόση μέσω μείωσης του επιτοκίου σας. Καλά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συνετικής προσημείωσης. Με δική σας συνένεση θα κρατήσουμε μια προσημείωση δικού σας περιουσιακού στοιχείου, έτσι ώστε να κρατήσει και η τράπεζα μια ασφάλεια στην περίπτωση που δεν αποπληρωθεί το δάνειο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Εσείς θα είστε σε θέση να αποπληρώσετε ευκολότερα φυσικά την οφειλή λόγω χαμηλότερης δόσης, όπως σας ανέφερα και. Ελευθερία, την Παρασκευή, όπως σας είχαμε ειδοποιήσει, θα γίνει μια αξιολόγηση του τμήματος. Μάλιστα, το έχω υπόψη μου. Στην προηγούμενη αξιολόγηση δεν είχες πάει πολύ καλά, αν θυμάσαι. Θα ήθελα αυτή τη φορά να πάμε καλύτερα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Άντολφ Άιχμαν, αξιωματικός στο Ναζί, ένας από τους αρχιτέκτονες του ολοκαυτώματος και υπεύθυνος για εκατομμύρια θανάτους. Συλλαμβάνεται το 1960 από τη Μοσάντ, δικάζεται και 2 χρόνια μετά καταδικάζεται σε θάνατο. Η υπερασπιστική του γραμμή εκτελούσε
διαταγές ανωτέρων. Μπορεί όμως να φτάσει τόσο μακριά κάποιος απλά εκτελώντας εντολές? Το δεχόμαστε αυτό ως πραγματική δικαιολογία? Αυτό έρχεται να μας το απαντήσει ο Στάνλεϊ Μίλγκραμ, ο κοινωνικός ψυχολόγος που επινόησε το περιβόητο πείραμα υπακοής, θέλοντας να ερευνήσει σε τι βαθμό οι συμμετέχοντες αναστέλουν τους δικούς τους ηθικούς φραγμούς, βρώντας κάτω από εντολές. Θα σταματήσω με το πανεπιστήμιο. Τι φάση? Για ένα διάστημα μόνο. Η δουλειά μου τραβάει όλη την ενέργεια. Έχω να παραδώσω και την εργασία, αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ. Έχουμε στο γραφείο μία αξιολόγηση προσωπικού. Είναι πιθανό να φύγουν κάποια άτομα. Σε μία λίστα που κρατάει το γραφείο με τις επιδόσεις των εργαζομένων, δεν τα έχω πάει πολύ καλά. Πρέπει να αλλάξω κάποια πράγματα. Σε έχουν καλέσει ήδη? Σύντομα. Είναι κάτι που πρέπει να ετοιμάσεις? Θα μου δίνουν οδηγίες εκείνοι. Ελευθερία, έλα να με βρεις στο γραφείο μέσα. Ναι. Λοιπόν, πώς είσαι? Μια χαρά. Ωραία. Όπως ξέρεις, το προσωπικό του τμήματος περνάει την ετήσια αξιολόγηση. Θα ήθελα αν μπορείς τώρα να πάρεις ένα τηλεφώνημα, παρουσία μου. Ρουτίνα για σένα. Θα κάνεις ό,τι έχεις συνηθίσει. Εγώ θα σε παρακολουθώ και αν δω ότι χρειάζεσαι κάποια βελτίωση, θα σου δώσω οδηγίες. Ωραία. Ναι. Οπότε είσαι έτοιμη. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Δελγιάννη Δημήτριο? Εγώ είμαι. Κύριε Δελγιάννη, ονομάζομαι Κωνσταντινή Διελευθερία και καλώ εκ μέρους της εταιρείας ενημέρωσης οφειλετών Fresh Start για μια υποχρέωση που έχετε με την Τράπεζα Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, τι ακριβώς θέλετε? Έχετε μια οφειλή ύψους 35.300 ευρώ, ποσό το οποίο έχει καταστεί απαιτητό. 30? Δεν μπορώ να την ξοφλήσω. Δεν έχω τα λεφτά. Κλασικά. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι έχετε υπογράψει ένα συμβόλαιο το οποίο ορίζει τη χορήγηση του παραπάνω δανείου στο πρόσωπό σας υπό συγκεκριμένους όρους. Συνέπεια στην αποπληρωμή των τόκων έως ότου καλυφθεί η εκκρεμότητα με το δάνειο. Εγώ δεν. Έχετε παρουσιάσει μια συνέπεια αναφορικά με τις δόσεις του δανείου. Να σας πω. Εγώ έχω δουλέψει υπογιατής και οικοδόμος. Το ξέρετε. Με ρωτήσατε όταν πήρα το δάνειο. Σε εμάς είχατε δηλώσει οικοδόμος, μάλιστα. Προκρίσεις, ναι. Σπίτια δεν γίνονται πια. Μετά κατάφερα να βρω δουλειά αλλού. Τώρα είμαι στο χρώμα. Όποτε με φωνάξω. Άλλες φορές έχει δουλειά και άλλες όχι. Καταλαβαίνω. Το δάνειο που πήρατε είναι δηλωμένο ως προσωπικό. Προσωπικό. Βέβαια προσωπικό. Είχα ένα τύχημα στη δουλειά με κάτι τριμμένες βέργες. Είχα πέσει από τη σκαλοσιά και χτύπησα τη μέση μου και το κεφάλι μου. Τι να σου πω, κοπέλα. Έχει ρίξει κακό ένα σωρό. Ασφάλειες και αυτά δεν έχω. Εκεί πήγαν τα λεφτά. Με όλη αυτή την ιστορία μέχρι να φτιάξω είχε γίνει. Τι να σου πω. Αρχίσαμε. Τώρα δουλεύετε όμως. Δουλειά έχω. Βέβαια δουλεύω. Το ψωμί μας, κοπέλα μου, το βγάζουμε εμείς. Έτσι έχουμε μάθει. Και το εισόδημά σας δεν φτάνει έστω για την κάλυψη των τόκων. Ακούστε, Δεσποινής. Εγώ είμαι εργάτης. Βγάζω 600 ευρώ αβέβαια. Έχω οικογένεια. Τη γυναίκα μου και το γιο μου. Είναι στο σχολείο και τώρα θα τελειώσει. Μάλιστα. Δεν μου φτάνουν για τόκους και τέτοια. Νικιάρης είμαι. Μένουμε σε ένα διαμερισματάκι στον Κορυδαλό. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Κύριε Δελιγιάννη, σας καταλαβαίνω. Επειδή όμως υπάρχει αυτή η οφειλή, πρέπει και εμείς να δούμε πώς θα εξοφληθεί. Δεν υπάρχουν πρόσθετα έσοδα. Άλλο ποσό στο όνομά σας? Όχι. Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Στην άκρη έχουμε αφήσει μονάχα ένα λογαριασμό για το γιο μου. Τίποτα άλλο. 7.000 έχει. Κύριε Δελιγιάννη, καταλαβαίνετε βεβαίως ότι έχετε μία υποχρέωση στην οποία έχετε δεσμευτεί. Να κρατάτε αποθέματα για οποιονδήποτε λόγο ενώ υπάρχει ασυνέπεια στην αποπληρωμή των δόσεων του δανείου προκαλεί πρόβλημα. Αυτά όμως τα λεφτά είναι για το γιο μου. Δεν θα πάνε επειδή εγώ έπεσα από τη σκάλα. Ναι, όμως έχετε υπογράψει συμβόλαιο. Τι φταίει το παιδί όμως? Τα λεφτά αυτά τα έχω βάλει στην άκρη από μικρός που ήταν.
Κύριε Δελιγιάννη, εγώ σας καλώ από γραφείο διευθέτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η υπόθεσή σας είναι στα χέρια μου, επειδή δεν έχετε ανταποκριθεί σε επανελειμμένες ειδοποιήσεις της Τράπεζας Θεσσαλονίκης. Σας καλώ για να σας γνωστοποιήσω ότι έχει πραγματοποιηθεί διαταγή πληρωμής, η οποία απαιτεί από εσάς ή μάλλον διεκδικεί περιουσιακά στοιχεία. Μας έχει δοθεί το δικαίωμα να ψάξουμε στο υποθετικό φυλάκιο της χώρας και να προβούμε σε αναγκαστική προσημείωση ακινήτων σας. Δεν είναι δυνατόν να μείνετε αδρανείς. Σας μιλώ πολύ σοβαρά, δεν είναι δυνατόν να παραμείνετε αδρανείς. Δεν μπορώ να τα δώσω. Πώς θα γίνει? Κύριε Δελιγιάννη, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο διαχείρισης της οφειλής σας. Αν μου πάρετε το λογαριασμό του Νίκου, τελείωσα. Έχετε κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά σας? Γιατί? Εφόσον υπάρχει κάποια περιουσία, μπορούμε κι εμείς να σας βοηθήσουμε. Άμα κάνετε μαζί μας μια συνενετική προσημείωση. Υποθήκη δηλαδή? Σαν υποθήκη, ναι. Κάνοντάς την λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μείωση της μηνιαίας δόσης με ταυτόχρονη μείωση του επιτοκίου. Και άμα δεν την κάνω? Όπως σας είπα και πριν, έχουμε το δικαίωμα να ψάξουμε στο υποθηκό φυλάκιο της χώρας και να προβούμε σε αναγκαστική προσημείωση με λιγότερο ευνοϊκούς για σας όρους. Εμείς θέλουμε απλά να σας βοηθήσουμε. Έχτισε ο παππούς μου ένα σπίτι στη Μεσσηνία, σε ένα χωριό στην Κορομιλιά. Είναι το πατρικό μου. Εκεί μεγάλωσε ο πατέρας μου, εκεί κι εγώ. Τι θέλετε να κάνω? Να κάνετε μαζί μας μια συνενετική προσημείωση και να ορίσουμε μια δόση στην οποία θα μπορείτε να ανταπεξέλθετε μηνιαίως. Ποια δόση, κόπελα μου? Σου λέω, παίρνω 600 ευρώ αβέβαια. Και έχω τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Τι να σας δώσω από αυτά? 80 ευρώ το μήνα πρότεινε. Θα μπορείτε να αποπληρώνετε μια δόση, ας πούμε, των 80 ευρώ το μήνα? Δεν έχω. Ποια 80? Θα μείνω με νησική. Με τα 80 τρώμε οι τρεις μας μια εβδομάδα. Δεν μπορώ να πληρώσω καμία δόση. Και 10 ευρώ να μου πείτε, θα πρέπει να το κόψω από κάπου. Ποιο σπίτι τότε? Κύριε Δελιγιάννη, λυπάμαι πολύ, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες δεν έχουμε κι εμείς άλλη εναλλακτική. Δηλαδή? Θα διεκδικήσουμε το ακίνητό σας και φυσικά το λογαριασμό με το διαθέσιμο υπόλοιπο για την εξόφληση του μέρους της οφειλής. Μα τα λεφτά αυτά και το σπίτι του πατέρα μου δεν καταλαβαίνετε. Είναι για το παιδί. Είναι ό,τι μου έχει μείνει. Τι θα του αφήσω? Άμα τα πάρετε αυτά, μια ζωή δουλεύω για το τίποτα. Δεν αφήνω τίποτα στον Νίκο. Λίγο. Κύριε Δελιγιάννη, σας καταλαβαίνω. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε, αλλά πρέπει και εσείς να συνεργαστείτε μαζί μας. Τι να κάνω, πείτε μου. Συνενετική. Κάντε μαζί μας μία συνενετική προσημείωση. Και ας μην μπορώ να πληρώσω καμία δόση. Ποιος ο λόγος να την κάνει τότε? Μόνο με συνενετική μπορούμε να κατασχέσουμε το ακίνητο. Κάντε μαζί μας μία συνενετική προσημείωση και θα κοιτάξουμε να σας βοηθήσουμε το δυνατόν περισσότερο. Θα σας αποστείλουμε τα σχετικά έγγραφα. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Μπράβο, Ελευθερία. Τα πήγες πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.